Γεια χαρά φίλοι μου, λοιπόν σήμερα παιδιά, όπως βλέπετε κιόλας, θα συνεχίσω το 8ο μέρος του Death Stranding. Καταρχήν το επεισόδιο αυτό το ξαναγυρνάω πάλι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά έσβησα το αρχείο αυτό καταγραφής που έκανα, το gameplay, μαζί με κάποια άλλα αρχεία που δεν χρειαζόμουν, εντάξει έκανα βλακεία. Τέλος πάντων, το καλό όμως είναι ότι ξέρω τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, πρώτα πάμε στο τρεματικό λίγο, να δούμε τον εξοπλισμό. Ή πρώτα πάω στο ιδιωτικό ντουλάπι. Να αφήσω παιδιά. Όχι αυτά. Να αφήσω μερικά πράγματα. Αφού μετά είναι το boss κιόλας. Αυτό το αφήνω. Σπρέι επισκευής, δεν το χρειάζομαι. Αυτό. Αυτό. Μπότες. Σακούλες με αίμα, άστα, αυτά. Αυτά. Άστα όλα, ναι. Στο τουλάπι. Εντάξει. Λοιπόν, επιβεβαίωση. Κάτσε να βάλω παιδιά χειροβομβίδες με αίμα. Έχω πολλές, βάλε. Βάλε. Α, πάλι γέμισε, ε. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα πάρω κι άλλες. Εδώ που λέει. Λοιπόν. Πάρε κι άλλες. Πάρε 5. Ωραία. Και πάμε. Είμαστε έτοιμοι για τον boss. Μια εδώ κάτι παιδιά, τα αρβίλια. Α, δεν έχω άρβιλα. Θα πάρουμε, κάτσε. Πάρε καινούργια. Εδώ. 2. Έλα πάρε ρε. Ωραία. Έλα βάλτα. Εδώ. Εντάξει, τα βάλαμε και είμαστε έτοιμοι παιδιά. Πάμε τώρα για τον boss. Έχω χειροβομβίδες αίματος. Και φύγαμε. Μια δω κιόλας. Ναι. Έχω. 5. Έχω. Έχω κι άλλες, εντάξει. Όχι, όχι. Εδώ. Τι λέει, α, πήρα like από τον BP. Ωραία. Και ξεκινάει εδώ πέρα τώρα ένα βίντεο. Κολλάει λίγο, εντάξει λίγο. Παιδιά έρχονται τώρα. Ταξί εψιλον. Ωχ, τώρα δεν παίζω εγώ. Το πήραμε για την παραλία. Αυτός παιδιά είναι ο αρχηγός των τρομοκρατών. Το καθήκη. Έχει δυνάμεις κιόλας, ε. Με λένε Higgs.
Hicks. Χρήστος λέει, πίτσας. Και αυτός Dooms. Α, ώστε εσύ τον έμπλεξε σε όλο αυτό. Α, η κοπέλα, την ομπρέλα. Μες στα αίματα αλλά γέροχος. Α, και αυτός πάει έτσι, ξαφανίζεται και αυτός δηλαδή. Τι είναι αυτό? Μαζί με την κοπέλα. Η Bridget Strand είναι νεκρή. Η τελευταία πρόεδρος της Αμερικής. Πεθαμένη και καμένη. Ω, και τώρα επιλέχθηκε η κόρη να πάρει τη θέση της μανούλας. Αυτό δεν θα πιάσει. Δεν κάνει για πολιτική αυτή, έτσι. Αλλά μην ανησυχείς. Θα τη βρω. Και θα είναι πραγματικά ασφαλής. Βλέπεις, λογικά, παιδιά, αυτό είναι το boss, ο τελικό boss. Και το Death Stranding. Πάντως αυτός, παιδιά, έχει πολλές δυνάμεις. Υπάρχουν τόσα πολλά που δεν ξέρετε. Το κορίτσι, για παράδειγμα, δεν είναι σαν και εμάς. Ναι, καλά είπα. Για Dooms αυτή. Τηλιάζει περισσότερο η καταστροφή σε παγκόσμιο επίπεδο. Κομιστής αφανισμού. Κομιστής αφανισμού. Αχ, είναι δύσκολο να συνδεθείς με τον άλλον χωρίς χειραψία. Ευτυχώς, εγώ έχω καλή σύνδεση με την άλλη πλευρά. Εσύ τώρα δεν είσαι γέφυρα, αλλά εγώ είμαι συνδεδεμένος με όλα. Με αυτόν τον κόσμο, με εκείνον τον κόσμο και με τον γλυκό μας άγγελο του θανάτου. Ωχ, παιδιά. Το boss τώρα. Το φέρνει. Λες, τραβάει τα δίχτυα. Να το, παιδιά. Καλαμάρι. Εντάξει, το έβγαλε την πρώτη φορά. Σχετικά εύκολα. Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είσαι στο μενού. Αρκεί ένας τόσος δακρατηράκος για να πάμε όλοι στον άλλο κόσμο. Όχι, πάνε το φάω, παιδιά, αυτό. Άμα δεν το φάω, θα γίνει κρατήρας εδώ πέρα. Αυτό δεν περιμένεις όλον αυτόν τον καιρό. Ναι, σίγουρα. Το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, παιδιά, παίζουμε τώρα. Μουσικάρα, ε. Λοιπόν, τράβα εδώ πέρα πάνω. Έλα. Πάμε, πάμε, έλα. Πρόσεχε, Σαμ. Σύμφωνα Γάλε. Με την αποτίμηση της ζημιάς, ένας κρατήρας θανάτου αρκεί για να σβήσει πορνότσι. Πάμε τώρα. Ένα ξύ έψιλον που έρχεται σε επαφή με πολίτη είναι αρνητό. Δεν θα το επιτρέψω καν. Έλα, μία. Πρέπει να κανονίσεις αυτό το ξύ έψιλον άμεσα. Αυτό κάνω, εντάξει. Την κοπάνισε, πού πήγε. Έλα εδώ. Πού είναι, ρε παιδιά. Από εδώ. Να το, από εδώ. Έλα μας στη μέση. Οχ, 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 πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω, παιδιά, τώρα σε στιγμό τέτοιο. Ανέβα, ανέβα, ανέβα. Ανέβα, μπράβο. Εδώ. Έλα, πού είσαι, καθήκη. Στα ποδάκι. Τώρα αυτές είναι άλλες λογοντήρες, ε. Του κάνει ζημιά. Με κοπάνισε το τσοκλάνι. Φύγε, φύγε. Θα φύγω από εδώ. Πάμε να φύγουμε, έχω άλλη μία. Πού είναι? Πάλι βουλιάζει. Έλα, πού είσαι? Κάτω, εδώ είναι. Πάρτα. Έλα.
Οχ, άλλη μία. Πάλι βουλιάζει. Πού είναι. Να το εδώ. Το έφαγα. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ωραία. Με τη μία το έφαγα, ε. Και το πήγε το ξέρα γι' αυτό. Ήξερα πως βγαίνει. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα. Χειράλιο, πως λέγεται αυτό. Λογικά S. Ωραίος. Για να το γράφει τώρα, ναι. Το θέμα, παιδιά, δεν είναι να γράφει, το θέμα είναι να το σβήσω πάλι. Πώς μπερδεύτηκα έτσι, γάμα το. Τέλος πάντων. Ναι. Δέχτηκε ζημιά. Αλλά πήγα καλά όμως. Έλα, πόσο. 52 θα πάει. Τόσο έχει πάει. Α, 53 πήγε παραπάνω. Ωραία. Τώρα, παιδιά, μαζεύουμε πράγματα εδώ πέρα. Έχει κάτι. Απίστευτο. Απλά απίστευτο. Είδες. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ανθρώπινο ον κατατροπώνει ένα ξύεψιλον. Αν δεν ήσουν επαναπατρισμένος, αυτό δεν θα είχε συμβεί. Ωραίος. Η επαφή με τα υγρά σου όχι μόνο δεν ενέχει κίνδυνο πρόκλησης κρατήρα θανάτου, αλλά με τον ίδιο τρόπο που το γκάς σου απορρίπτεται από την παραλία, το αίμα σου αποβάλλει τα ξύεψιλον από τον κόσμο μας. Τι κάνω, ρε βλάκας. Στην άλλη πλευρά. Μας έδωσες ελπίδα, Σαμ. Μπορεί τελικά να σωθούμε. Να είσαι περήφανος. Η άμελη ακόμα να πάρω αυτό εδώ πέρα, παιδιά. Πήγαινε στο πλοίο σου. Είναι έτοιμο. Μετάφερε τις προμήθειες στη Lake Knot City. Τώρα μόλις ξεκινάς. Μάσε. Όλα αυτά. Θα πάρω όλα αυτά. Θα το δώσω μετά σε αυτούς. Όλα. Πάρ' τα. Ωραία. Χειρική κρύσταλλη. Έχει τώρα από εκεί χειραβομβίδα, σακουλάκι αίματος. Αυτό ακόμη δεν ξέρω πως το χρησιμοποιεί το αίμα. Θα το μάθουμε στην πορεία. Θα τα πάρω όλα και μετά πάω στο πλοίο. Εδώ. Μετά. Έχουμε κάτι άλλο. Μετά. Ρε φίλε, έχει από εδώ. Θα τα πάρω όλα, κάτσε ρε. Τα ψάρια εδώ πέρα, ε. Όπου κι άλλο. Όλα. Χειροβομβίδα αίματος, ναι. Θα τη χρειαστώ. Και για άλλα ξύεψιλον. Θα πάρω και αυτό εκεί πέρα και μετά πάω. Είναι πολλές, ε. Και να μην έπαιρνα πάλι, το παιχνίδι έδινε χειροβομβίδες. Οπότε, παιδιά, εντάξει, είμαστε, πήραμε τις κρυστάλλους. Εκεί πέρα έχει άλλο ένα τώρα. Α, πάω το πάρω και αυτό, άντε. Να, μου το κρύωσα πάλι. Άντε, πάρω και αυτό τώρα, καθυστερώ λίγο. Sorry, παιδιά. Είπα, τα πάρω όλα γι' αυτό. Και τώρα πάμε εκεί πέρα που μας λέει στο λιμάνι.
Παιδιά, το καλό είναι το μηχανάκι και να το χάλασα δηλαδή και να το κατέστρεψα. Πάμε σαν περιοχή τώρα, οπότε δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να φύγουμε. Τι έγινε? Ετοιμάζεσαι για βαργάδα, Σαμ? Ναι. Πριν πας, να ξέρεις ότι πρέπει να αφήσεις πίσω ό,τι φορτίο δεν έχεις παραδώσει. Βέβαια, είναι κρίμα να αφήσεις πίσω κάτι σημαντικό, ειδικά αν είσαι στο τέλος μιας μεταφοράς. Η συμβουλή μου, βάλε τα πράγματα στο ντουλάπι σου στην Port Knot City. Ή, αν νιώθεις υπεύθυνος, καθυστέρησε το ταξίδι μέχρι να τελειώσεις τις υποχρεώσεις σου. Αν τα πάω πίσω στο ντουλάπι. Δική σου απόφαση. Πάμε πίσω. Ναι, ναι, τα πάω πίσω. Και μετά, παιδιά, θα φύγουμε. Θα τα αφήσω όλα τώρα. Όλα τα πράγματα. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας, ήρθα πάλι. Λοιπόν, για να αφήνω όλα εδώ πέρα τα πράγματα. Όλα. Λοιπόν, μερικά τώρα βλέπω καταστραμμένα. Άφησε τα όλα. Και τις μπότες. Αυτά εδώ πέρα είναι χρησιμοποιημένα, λέει. Ναι. Άσε αυτές. Όλα. Είμαστε εντάξει? Ναι. Και πάμε να φύγουμε τώρα. Α, και κανονικά και άλλες δηλαδή παραγγελίες. Αλλά εγώ, παιδιά, δεν είναι κανονικές παραγγελίες του παιχνιδιού. Πάμε τώρα. Ωραίος τώρα. Πάει άνετα τώρα, ε. Πάμε τώρα στο λιμάνι, στο πλοίο. Τι λέει εδώ? Οπ. Αυτό πέρα το παίρνει. Μπα. Κλειδωμένο. Τώρα εντάξει, περνάει. Λοιπόν, έλα, άνοιξε. Έτσι. Και τώρα, παιδιά, έχει ένα μεγάλο βίντεο εδώ στο πλοίο. Θα είναι και η κοπέλα μαζί. Να έρθει η κοπέλα. Snack. Καλή όρεξη. Τα κατάφερες τελικά. Δεν σπάω τόσο εύκολα. Κι ας με λένε εύθραυστη. Τον είδες και εσύ το μαλάκα, έτσι? Τον Higgs. Είναι αρχηγός μιας ομάδας αυτονομιστών. Ναι, αυτόν. Εμένα μου φάνηκε ότι έλεγχε εκείνο το ξύεψιλον. Επίπεδο 7, αγαπητέ, και πιο ψηλό ίσως. Σόπα ρε φίλε, αυτός, παιδιά, θα είναι δύσκολος πολύ, στο τέλος. Δουλεύαμε παλιά μαζί. Μπορείς να πεις ότι είχαμε και συμβόλαιο. Έκανες δουλειές με τρομοκράτες. Το παραδάκι να πέφτει, ε. Δεν ήταν έτσι παλιότερα. Και πώς ήταν? Εσύ που αποσκοπείς? Να σώσεις τον κόσμο ή να τα κάνεις πουτάνα όπως αυτός? Μακάρι. Εύχομαι να μην ήταν έτσι τα πράγματα, εντάξει? Να και το πλοίο μας. Σαν υποβρύχιο είναι αυτό. Και όπως είναι. Μην ανησυχείς, επιπλέει ακόμα. Κάτι άλλο. Θα έχει βουλιάξει αλλιώς. Το μόνο φορτίο που έμεινε. Πάμε. Επεισόδιο 3. Επιτέλους, παιδιά. Τρίτο επεισόδιο. Νομίζω έχει 15 επεισόδια το παιχνίδι. Ωραίο. Πάντως έχει πουλιά ακόμη, ε.
Δεν καταστρέφηκαν όλα. Κολλάει αυτή τώρα. Λογικά θα είμαστε εκεί αύριο. Είναι μακριά. Το BP, α, ωραία, μια χαρά. Αυτή είναι η φωτογραφία τώρα της αδερφής του ή της μάνας του. Νομίζω δηλαδή. Στο έχω ξαναπεί, Σαμ. Ναι, ναι. Το παρελθόν δεν σε αφήνει ήσυχο. Πάντως, παιδιά, τα γραφικά του είναι σούπερ, ε. Ειδικά τα πρόσωπα, το χαρακτήριο είναι. Να σου ζητήσω. Έχει να κάνει με αυτό το μαλάκα. Το Higgs. Τι έπαθε, κοιμήθηκε, ε. Ήταν πτώμα. Από τον boss κουράστηκε πολύ. Από το ξιέψιλον. Τελικά η Χάρη δεν μας την είπε. Θα μας την πει στην πορεία. Τώρα ονειρεύεται πάλι. Ή συνδέθηκε με την αδερφή του πάλι. Αυτοί μπορούν και συνδέονται μεταξύ τους. Μήπως θυμάσαι. Γυαλί, ε. Σαν τον Batman είναι, τον Robin. Αυτός τώρα, παιδιά, είναι μικρός. Ο Σαμ. Παιδί ακόμη. Έφτασε η ώρα να φύγει, Σαμ. Αυτός τώρα πάει και έρχεται, στην παραλία. Έχει ιδέα μέχρι να μου το πεις. Δεν ήξερα ότι ήμουν ζωντανή. Τώρα αυτή, παιδιά, δεν ξέρω. Ζωντανή, νεκρή, είναι κάτι τέτοιο, ενδιάμεσο είναι. Δεν έχει καμία διαφορά από τον θάνατο, αν είσαι μόνος. Είσαι ζωστή. Και καυτή γυναίκα. Όντως είναι ωραία. Εντάξει, μια στο μαλλί λίγο, ο πιτσιρικάς. Θέλω να πάω σπίτι. Το αρέσει εδώ πέρα η μαυρίλα εδώ πέρα. Πάρε. Είναι μια ονειροπαγίδα. Φόρα τη στον ύπνο σου και εγώ θα διώχνω τους εφιάλτες. Θα είμαι πάντα μαζί σου. Ξέχασες τον δρόμο για το σπίτι. Σήκω. Θα σε πάω μέχρι τα μισά. Μετά μπορείς να συνεχίσεις μόνος. Άντε, μπράβο. Σε καλό παιδί. Καλύτερα. Θα σε περιμένω στην παραλία. Έλα και βρες με. Δηλαδή από μικρός, δηλαδή, πάει στην παραλία και συναντάει την αδερφή του. Παλιά συνηθίζαμε να παίζουμε πολύ εδώ.
Εσύ με έφερες εδώ. Δεν μπορούσα να έρθω μόνος μου. Όσο έχεις σώμα για να επιστρέψεις, δεν μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι όποτε θες. Άρα δεν μπορείς να επιστρέψεις τα ανατολικά από εδώ. Ναι, καλά λέει. Δεν γίνεται. Όχι. Μέχρι εσύ να μας ενώσεις ξανά, Σαμ. Πώς? Με το χημικό διαδίκτυο αυτό. Θα σε περιμένω. Στην παραλία. Οχ, τι είναι αυτό. Α, το πλοίο. Έλα και βρες μου. Παιδιά, φτάσανε. Ωραία, φτάσανε, παιδιά. Στην άλλη πόλη. Δεν ξέρω πώς κοιμάσαι. Θες ένα τονωτικό. Πάλι με αυτή τα σκουλίκια. Καλώς όρισες στη Lake Knot City. Μάλιστα. Τι? Φωτογραφία, πού είναι? Έλα, πάμε. Το έπεσα. Τι είναι αυτά? Α, κοντέινερ. Αυτό το φορτίο από την Port Knot City πάει στη Lake Knot. Τώρα εκεί δεν είναι άλλοι άνθρωποι. Να ξεφορτώνουν, ξέρω, να κάνουν διάφορα. Αυτό θα αφήνω σε εσένα. Το τελευταίο παράδοσης είναι εδώ μπροστά. Στο μεταξύ, εγώ έχω κάτι δουλίτσες να κάνω. Τα ξαναλέμε. Άντε, γεια. Αυτή τώρα φεύγει. Ναι, δεν είναι κανένας εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πέρα τώρα έχει πράγματα να πάρουμε. Αυτά εδώ πέρα τα τρία. Έκανε και save κιόλας. Πάμε τώρα στο κέντρο διανομής. Από εδώ. Κάτσε να πάω λίγο από εδώ. Έχει κάτι. Μπα. Πάμε τώρα πάνω. Να και άλλα πράγματα. Πάρε και αυτά. Να τα πάρω όλα. Πάρε και αυτό. Τα μέταλλα. Τώρα, παιδιά, από εδώ και πέρα το κόβω διαδοχικά, γιατί έχει τραγούδι. Ήδη στο προηγούμενο μου έβγαλε copyright και ας το κόψα πάλι. Λοιπόν, και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Πάμε. Και αυτό. Είμαι στο όριο για να δω. 107, εντάξει, το όριο είμαι. Πάμε. Από εδώ, πάνω. Όχι, 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 μη πέσεις, βλάκα. Μη πέσεις. Παιδιά, το κόβω συνέχεια. Για το τραγούδι που ακούγεται. Λοιπόν, φτάσαμε. Μη πέσεις, μη πέσεις. Λογικά τα πράγματά μου είναι εδώ πέρα όλα, στο δυτικό του λάπι. Γιατί κοιτάει πίσω? Τι είναι εδώ ρε φίλε? Κάστρο. Τέλος πάντων. Καλώς ήρθες. Καλώς όρισες, Σαμ Πότερ Μπρίτες. Γεια σου. Πάμε τώρα να παραδώσουμε. Να τα αφήσουμε όλα αυτά. Έλα, μην πέσεις, μην πέσεις. Πιο τρεματικό, έλα. Ωραία, όλα.
Αυτό. Κάτω. Εδώ ρε. Μια χαρά. Α, είναι όλα αυτά. Και τα μέταλλα. Πάτε καλά, τα πήρα όλα. Καλώς τον, καλώς τον. Γεια σου, γεια σου. Βλέπαμε το πλοίο σου όλη την ώρα. Να, μαύρος. Δεν θέλω να γίνουμε σπαστικός, μα πρέπει να ρωτήσω. Να, αυτό είπα, παιδιά. Πού είναι οι άνθρωποι, δηλαδή. Όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή, είναι ψηφιακοί. Είναι καπαλού, δηλαδή. Σίγουρα θα σε έλεξα, καθώς σε έπαιρες. Μα θα πρέπει να ρίξω μια δεύτερη ματιά. Για ρίξε. Είναι οκ, okay, τα δέματα. Δεν εντοπίζω κάτι ασυνήθιστο. Το φορτίο δείχνει τέλειο. Καιρό έχουμε να λάβουμε τέτοια υλικά. Ωραία, παιδιά. Εντάξει, πάλι yes. Εντάξει, τώρα αυτό το πέρα ήταν εύκολο. Τι είναι αυτό, τα κεραμικά δεν μπορούν πλέον. Μάλιστα. Τώρα αυτά, παιδιά, σιγά σιγά τα μαθαίνω τώρα. Τα υλικά και αυτά. Αν είναι χαμένο φορτίο. Εντάξει, εντάξει. Θα πάω 58. Ή όχι. 55. Το έμπειρο λέει βαστάζου. Μάλιστα, ωραία. Σιγά σιγά γίνομαι καλός. Πρέπει να προσέχουμε πολύ. Εντάξει, καλά κάνετε. Ακούσαμε ότι κουβαλάς ένα αέρος, σωστά. Μπορείς να μας συνδέσεις. Α, ναι, αυτό για τα USB που λέω εγώ. Ωραία. Γαμάτο, ε. Και το μωρό, ξέρω εγώ, κάνει διάφορα κόλπα μέσα. Στην τεχνική μήτρα. Να το κομμάτι. Ωραία, φίλε, κάτσε. Εδώ διάμεσα έχει θάλασσα. Εκεί πέρα είναι διάμεσα. Πώς είναι μερικοί έτσι. Τέλος πάντων. Παιδιά μας ακριβώς στη μέση, ε. Ακριβώς στη μέση. Ωραία. Καπνογόνο φορτίο δόλωμα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα τώρα, ε. Για να δω λίγο το χάρτη. Μετά το δω. Είμαστε επιτέλους στο δίκτυο. Περιμένουμε πολύ καιρό. Δεν θα αποκρύψουμε τίποτα. Η Capital Not City θα τα πάρει όλα. Άντε, ωραία. Αν το μοίρασμα πληροφοριών μας κάνει όλους πιο ασφαλείς, είμαι μέσα. Να είσαι σίγουρος ότι δεν είμαι ο μόνος με αυτή την άποψη. Μάλλον ήταν καλύτερα όταν η Πρίτσεσένα ήρθε για πρώτη φορά εδώ. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι τρομοκράτες και αξιέψιλον να μας δυσκολεύουν τη ζωή τότε. Να προσέχεις εκεί έξω. Ο κόσμος δεν είναι αυτός που ήταν. Έχουμε και αυτούς πια, τους τρομοκράτες. Είναι και αυτοί οι βλάκες. Πέρασες. Α, η αδερφή του. Συγχαρητήρια. Και σε ευχαριστώ. Τα πράγματα θα δυσκολέψουν από εδώ και πέρα. Οχ. Καλά κατάλαβα. Όταν περάσαμε την πρώτη φορά, ήταν διαφορετικά. Γαλήνια. Οι τρεις πόλεις εκεί έξω, η Λέικ. Ωραία, έχει πολύ βουνό εδώ πέρα. Ήταν σύμφωνες με τα σχέδιά μας για ανακατασκευή. Η Fragile Express υπέγραψε σύμβαση και με τις τρεις και τις κρατούσε εφοδιασμένες και τον κόσμο συνδεδεμένο. Όλα και τι έγινε μετά, ξιέψιλον. Όταν οι αυτονομιστές έκαναν τις επιθέσεις τους. Α, αυτή. Μία κατέστρεψε τη Midlot City. Πυροδότησαν πυρηνικά της παλιάς εποχής. Α, ο κρατήρας έγινε από πυρηνικά. Όχι από τα ξιέψιλον. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων και εκείνων που δεν θέλουν να έχουν σχέση με τις UCA, όσο ακατόρθωτο κι αν είναι. Η κατάσταση άλλαξε από τότε που η Bridges 1 πήγε για πρώτη φορά δυτικά. Εν αλλάξει μιλάνε. Μία αυτός, μία αδερφή του. Μας ανάγκασε να προσαρμοστούμε σε νέα στρατηγική. Είναι όπως το είπε η Άμελ. Δεν έχουμε ούτε τον χρόνο ούτε τα εφόδια να κατασκευάσουμε ένα νέο κόμβο σε τέτοια κλίμακα. Έτσι φτάσαμε να κάνουμε συμφωνίες με πιζόντες και άλλους τέτοιους.
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα καταφύγια τους για να ενισχύσουμε τη δύναμη του δικτύου. Πρέπει να είσαι ιδιαίτερος άνθρωπος για να ζεις εδώ πέρα μόνος σου. Τόσο ιδιαίτερος που αν σου πούμε κάτι για τις UCA θα μας διαολοστείλεις. Τι λέει. Όντω ξέρω. Κανείς μας δεν περιμένει να δεχτούν αμέσως. Αν και δεν τους αρέσει να έχουν σχέσεις με τους περισσότερους ανθρώπους, τα πήγαν μια χαρά με τη Fragile Express. Μην μου πεις. Θες να χρησιμοποιήσουμε τα διαπιστευτήριά της για να μας δουν. Fragile Express είναι η κοπέλα, ε. Σωστά. Έγραφε τα ρούχα που φοράει. Από ό,τι θυμάμαι. Τι κερδίζει. Τίποτα σπουδαίο. Μια ευκαιρία να εκδικηθεί. Ναι, γι' αυτή λέει. Δεν την κατηγορώ που τη θέλει. Τη πήρε τα πάντα και ακόμα περισσότερα. Ο χρόνος διατρέπει μερικές πληγές, μα όχι τις δικές της. Η δουλειά δεν θα είναι απλή και εύκολη, αλλά πρέπει να γίνει. Ξεκουράσου τώρα. Θα μιλήσουμε κι άλλο αργότερα. Μάλιστα, πάμε τώρα κάτω. Για λούσιμο, μπάνιο, κατούριμα. Τώρα δεν μπορώ να κάνω save για να το κόψω. Με τα ρούχα πάλι. Πάλι βίντεο. Πάλι στην παραλία. Να τώρα αυτός φοράει παιδιά αυτό. Την ονειροπαγίδα. Με αυτό επικοινωνούν δηλαδή. Μεταξύ τους. Άρε. Για μένα. Λέγεται κήπο. Στην παλιά γλώσσα θα πει κόμπος. Μπορείς και να μετράζεις. Και αυτή φοράει αυτό. Και μέσω αυτού και τ' άλλο επικοινωνούν μεταξύ τους. Εντάξει. Τι θα έλεγες να έβαζα έναν κόμπο κάθε φορά που σε βλέπω. Μάλλον είναι πολύ σημαντικό για σένα για να καταφέρεις να το φέρεις εδώ. Πολύ ξεχωριστό. Ναι είναι. Το έφτιαξα για σένα. Το φύλαξω για πάντα, Σαμ. Το φοράει αυτή, ναι. Έλα, σήκω. Πάλι κοπέλα. Αυτή λοπινάει συνέχεια. Γιατί είσαι εδώ. Ρώτα το αφεντικό σου. Όχι. Εννοώ γιατί είσαι εδώ. Έχω παράδοση για έναν μεταφορέα. Γι' αυτόν. Θα το χρειαστείς αυτό για το δρόμο. Τι είναι αυτό? Έτσι θα σε βλέπουν ο συνεργάτη της Fragile Express. Α, μάλιστα. Είναι πλεγμένο με αίμα μου και χειρικούς κρυστάλλους. Δες το σαν ενός είδους δεσμό. Οι επιζώντες εδώ γύρω θα σε αφήσουν ήσυχο όσο το φοράς. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε παραδόσεις εδώ. Ήταν δική μας περιοχή. Και η κοπέλα, παιδιά, είναι τέτοια. Μεταφορέας. Μέχρι που ο Higgs τα γάμισε όλα. Εμένα. Την Express, την καλή εσένα στιγμή. Σίγουρα. Τα πάντα. Και τώρα θες να το γαμίσεις κι εσύ. Μόνη σου. Μόνο αυτή έχει μείνει. Δεν είμαι μόνη μου. Στη σπηλιά. Στην Port Not City. Δίπλα στο κρεβάτι σου. Τόσο μακριά, αλλά κάπως συνέχεια βρισκόμαστε. Άσε την περιοχή των ΞΥ που θα έπρεπε να έχω πέσει σε κρατήρα θανάτου. Αλλά είμαι εδώ. Αυτή κάνει παιδιά, έχει αυτό το χάρισμα. Και τώρα εδώ. Με την ομπρέλα μάλλον. Ή όχι. Μπορείς να χρησιμοποιείς την παραλία. Έχω μία παραλία. Έχεις τη δική σου, έχω τη δική μου. Α, ο καθένας κάνω έχει δικιά του παραλία. Κάνω με αυτήν. Δεν μπορώ να καλώ ξι έψιλον όπως ο Higgs, αλλά μπορώ να τον κυνηγήσω. Να τον κυνηγήσω στην παραλία. Το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας μπαίνει από αλλού. Εγώ μπορώ να περάσω μόνο από την παραλία που ξέρω και κατανοώ. Σίγουρα έχεις ακούσει τον όρο πολυσύμπαν. Α, μάλιστα. Είναι πολλές παραλίες. Είσαι καλά? Τι τα καλά. Τα αίματα με εξαντλούν πολύ. Μου ρουφάνε το αίμα. Και τρώει τα σκουλίκια. Πας στην Edge Not City, σωστά. Είναι τίγκα στους τρομοκράτες. Ωχ.
Αλλά αν είσαι αποφασισμένος. Λογικά μας δώσουν όπλα τώρα. Να αντιμετωπίσεις τον Higgs αργά. Μας δώσουν δηλαδή και πολυβόλα. Κοίτα. Εγώ παραδόσεις κάνω. Ούτε τέρατα, σκοτώνω, ούτε τρομοκράτες. Και αν το κάναμε μαζί, θα σε βοηθούσα χρησιμοποιώντας τη δύναμή μου. Δεν πρέπει να θέλουμε τη μεταφορά αυτό. Τη μεταφορά. Θα μπορούσα να σε στείλω από την παραλία μου. Οπουδήποτε είναι αρκετά πυκνό το χειράλιο. Οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση με το χειρικό δίκτυο. Γιατί δεν σωστά αντάλλαγμα. Ναι, καλά λέει. Περιμένω από εσένα να το σκεφτείς. Τι μόνο αυτό. Πάρτο. Δες το ως κίνητρο. Και ειδοποίησε αν με χρειαστείς. Θα μας κρατάει συνδεδεμένους. Η ομπρέλα. Θα πούμε όταν έρθει η ώρα. Άντε βάλε και αυτό. Λοιπόν, τώρα θα κάνω ένα μπανάκι. Α, η ομπρέλα. Άλμα λέει. Α, σώπα ρε φίλε. Κάνε ένα ντους πρώτα. Έχουμε και email τώρα βλέπω. Άλλες παραγγελίες. Τώρα αυτά παιδιά δεν τα κάνω. Θα κάνω τις... Τι βασικές παραγγελίες του παιχνιδιού. Αν και χρειάζονται και αυτές. Να μαζέψει υλικά και τέτοια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Παιδιά, το κόψω εδώ πέρα τώρα. Αφού κάνει μπάνιο. Θα κάνουμε και ένα κατούριμα. Θα ρίξουμε και ένα κατούριμα. Λοιπόν. Πάμε. Άντε όρθιος. Όλα εκεί μέσα, μέσα στην πανιέρα. Κατούριμα, χοντρό. Χάλασε. Πέρα, δώσε, δώσε. Ωραία. Για να πάω λίγο εδώ πέρα στην ομπρέλα. Για να δω. Να δω αυτό. Δηλαδή πού μπορούμε να πάμε. Μας πάει αυτή. Πίσω μας πάει. Πίσω παιδιά μας πάει. Εκεί που ήμασταν δηλαδή. Καλό αυτό. Πάμε πάλι πίσω για υλικά ξέρω εγώ. Ναι, το είπε κιόλας, γιατί μου το χειρικό δίκτυο που είμαστε συνδεμένοι. Λοιπόν, τι άλλο τώρα να κάνουμε για να φύγουμε. Το νηπτήρα δεν τον κάνω. Εδώ τώρα. Να δούμε λίγο το εξοπλισμό μας. Τι έχουμε. Α, αυτά. Εντάξει, πίσω. Πήμε ένα Red Bull και να φύγουμε. Ένα Monster και θα φύγουμε, παιδιά. Να τώρα και άλλη φιγούρα. Να φάει ένα τέτοιο. Να δυναμώσουμε. Τι τρώνε ρε φίλε, πω ρε σκουλίκια τρώνε. Σχασάριδες. Ένα μόστο και πάμε να φύγουμε. Γίνεται χώνεψη λέει. Σωρά παιδιά λίγο που καθυστερώ. Να πιω ένα μόστερ. Και το κόψω εδώ πέρα τώρα. Μετά πάνω στο τρεματικό. Εντάξει, άντε. Είμαστε ok. Ναι, εντάξει είμαστε. Βάλε γυαλιά και πάμε να φύγουμε.
Κοίτα γυαλιά ρε φίλε. Πάμε. Μπορώ να πάω και εδώ πέρα. Να και από εδώ, ε. Α. Μπορώ να το κόψω εδώ πέρα ρε φίλε. Για να δω. Ναι. Ωραία. Αυτό παιδιά ήταν το Death Stranding και το μέρος 8. Γιατί και αυτό σήμερα αρκετά ωραίο επεισόδιο μπορώ να πω. Μ' άρεσε κιόλας και το boss που το έφαγα πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει παιδιά, όπως είπα κιόλας, το είχα ξαναπαίξει πάλι για αυτό το επεισόδιο αυτό. Τέλος πάντων, το παιχνίδι από εδώ και πέρα, όπως το κόβω δηλαδή, θα δυσκολέψει αρκετά. Αλλά πιστεύω να καταφέρω. Κοντά στραβά, θα δούμε κιόλας. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Παιδιά, εσείς οι λίγοι που το βλέπετε. Εμείς λογικά θα πούμε τώρα μάλλον μεθαύριο και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Από μένα, γεια σας.